Σε παρακαλώ, ησύχασε. Όλα θα πάνε καλά. Μη στεναχωριέσαι, είμαι καλά. Μπορεί να ξεχωρίσεις τη μορφή τους μέσα στο πλήθος. Ίσως τους δεις να προσπερνάνε βιαστικά. Πρόσωπα που κάτι σου θυμίζουν. Πρόσωπα γνώριμα. Σαν να κοιτάς τον εαυτό σου σε καθρέφτη. Που όμως έχει σπάσει. Γιατί τα όνειρα έχουν γίνει πια εφιάλτες. Και ο χρόνος κόλλησε μέσα σε μια στιγμή. Μια θολή. Ακαθόριστη γραμμή. Που δεν υπάρχει γυρισμός αν προσπεράσεις. Αν παραβείς τη δέκατη εντολή. Πρώτη φορά που σε είδα, σαν κάτι να έσπασε μέσα μου. Σε κοιτούσα και πονούσε το σώμα μου. Περίεργο πράγμα. Χαρά και λύπη μαζί. Αβάσταχτο ήταν. Είπα, αυτό πρέπει να είναι όταν λένε οι άνθρωποι ερωτεύτηκα. Δεν το ήξερα. Πρώτη φορά μου συνέβη. Πρώτη και τελευταία. Θα γυρίσει. Κάθε φορά γυρίζει, μην ανησυχείς. Άσε με κι εσύ, ρε Σοφία. Εσύ τον κακόμαθες. Τι θέλει ο Γιώργος, μηχανή θέλει, μηχανή να του πάρουμε. Να μην έρθει στην δουλειά ο Γιώργος, να μην έρχεται. Λεφτά θέλει, δώσε λεφτά η Σοφία. Στο αυτόφορο ο Γιώργος. Τρέχα, Σοφία, να πληρώσει την εγγύηση. Και όποτε πάω να του πω μια κουβέντα, μη Αντώνη μου, μη στενοχωρείς το παιδί. Το παιδί. Να μην χαλάσει τα χαράνια του κανακάρι μας. Σηκώνεται και φεύγει. Πούτε ένα τηλέφωνο, το κολόπεδο. Άσε με, ρε Σοφία. Τα άμαθες για την Νίτσα στο φαρμακείο? Όχι, τι έγινε? Της το ανοίξαν το μαγαζί. Τι μιλάς, βρε παιδί μου? Σπάσαν το τζάμι και πήραν. Και τι δεν πήραν? Ευτυχώς που δεν ήταν μέσα γυναίκα να τις κάνουν και κανένα κακό, δεν λες? Ναρκωμανείς, ε? Το ψωμί σου και η λειτουργιά σου. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά, κούκλα μου. Τόσα χρόνια που είχαμε τα βάσανά μας, ξέρεις τι σκεφτόμουν για να παίρνω κουράγιο? Τον είχαμε φέρει σπίτι. Μόλις είχε γεννηθεί. Μια σταλίτσα ήταν. Θυμάσαι? Μας είχε φέρει σχορεμένη μάνα σου μια γαλάζια κουβερτίτσα. Και τον είχαμε τη λήξη μέσα σε αυτή. Ούτε που φαινόταν μες στην κουβέρτα. Τόσο μικρούλης ήταν. Και μετά ξαπλώσουμε στο κρεβάτι. Οι τρεις μας. Μέχρι που κοιμήθηκε. Απάνω μου κοιμήθηκε. Αυτά σκεφτόμουν. Έτσι άντεξα όλο αυτό το καιρό. Φυλαγιά τους, Παναγία μου. Φυλαγιά τους, τον Γιώργο μου και τον Αντώνη μου. Ό,τι θες και τη ζωή μου με θες. Να ηρεμήσουν, Παναγία μου. Κι ο ένας. Κι ο άλλος. Ναι. Ναι, ο γιος μου είναι. Που κατάλαβα τι έγινε.
Μάλλον δεν την είχαν κόψει καθόλου. Ζαπρέ, καθαρή, σκέτος θάνατος. Όταν με φέρνανε στο στενοφόρο είπαν ότι ο άλλος που είμαστε μαζί έμεινε. Πάει. Συγχάθηκα, μάνα. Συγχάθηκα. Δεν αντέχεται αυτό το πήγαινε, έλα στο χάρο. Δεν αντέχεται. Φοβήθηκα. Φοβήθηκα πολύ, ρε μάνα. Στο Βέλγιο να μας στείλει πάλι αυτό το, πώς το λες, το φάρμακο, το Σούμποτεξ. Ούτε μεθαδόνες, ούτε βονεπομορφίνες, ούτε τίποτα. Αυτή τη φορά θα το κάνουμε αλλιώς. Στο κρεβάτι, μια εβδομάδα. Πώς? Έτσι. Εσύ θα με καθαρίζεις και θα μου φέρνεις νερό. Μόνο νερό, το κατάλαβες αυτό? Και ό,τι και να πω, ό,τι και να κάνω, δεν θα με λύσετε. Το καταλάβατε αυτό? Ό,τι και να κάνω. Το κατάλαβες αυτό, ρε μάνα? Και τα τηλέφωνα κομμένα. Αγόρι μου. Ψυχή. I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole, the old familiar sting. Mana! Try to kill it all away, but I remember everything. What have I become? My sweetest friend. Everyone I know goes away in the end. And you could have it all. My anger. Μέρα χτυπά κι αυτό. Φύγε! Φύγε! Μάνα! Μάνα, λύσε με μου! Μάνα! Με μου μιλάς, φύγε! Έλα, κρύε! Μάνα! Μάνα! Πουλάω! I wear this crown of thorns upon my liar's chair, full of broken thoughts I cannot repair. Beneath the stains of time, the feelings disappear. You are someone else. I am still right here. What have I become? My sweetest friend. Everyone I know goes away in the end. Ωρε μάνα, σκέτο φτιάξιμο να το φαΐσω, ε? Καλύτερο και από πρέζα. Θα πεταχτώ στο Παγκράτη και λέω να μην γυρίσω.
Να βγάλω και λίγο τη μάνα σου έξω που έχει σκάσει όλο αυτό το καιρό. Κάνε δουλειά σου, θα κλείσω εγώ. Και με τη γριά όχι πολλά πολλά, ε. Και εργασία. Πολύ γουστάρω. Τι έγινε, ρε. Βγήκες υπαλληλός του μήνα ή ακόμα. Δεν γαμιέσαι, ρε Ποπή. Άμα θες, ο Βερεσές απέθανε όμως. Οι εργαζόμενοι ανεβαίνουν κατηγορία. Αν και έτσι που σε βλέπω, ξέρεις μάτσο και καλά, άμα γουστάρεις ένα στα γρήγορα, και τσαμπέ, μέσα είμαι. Τι έπαθες, ρε. Εκτός από την πρέζα, έκοψες και τον μπούτσο σου. Πέρασες καλά. Για το μαγαζί σκεφτόμουν. Έλεγα να το πουλήσω. Αλλά να τον δεις, μια χαρά τα καταφέρω. Κόβει το μέτρο στα χρώματα. Του λένε θέλω την τάδε απόχρωση. Μπαπ, μπαπ, τα βγάζει, τα ανακατεύει κατευθείαν. Σε δύο λεπτά έτοιμο το χρώμα. Άρε, Σοφία. Άντε, θα μας δει και κανένας στην ηλικία μας. Κάτσε λίγο. Χωρίς καπότα δεν. Τι είναι αυτό τώρα. Σούπα. Με αυτό δεν κολλάς έρωτα και σκάτα. Πολύ βαθιά αυτό δεν συμπόπη. Έτσι είναι. Άμα πιάσεις τέρμα πάτω, όλο βαθιές μαλακίες λες. Πες μου, λες. Όχι. Όχι, ξεκολλήπα. Τι μασάζ, ρε. Αυτό κόψες. Για δες. Μπαίνω καλύτερα. Εσύ δεν το ξέρεις, αλλά εγώ σε κρυφό κοιτάζω. Μερικές φορές σε βλέπω να περπατάς στο δρόμο και καμαρώνω. Λέω, αυτός είναι δικός μου. Άκουγα να λένε ότι κερατών τον άνθρωπό τους και δεν το πίστευα. Έλεγα, αποκλείεται. Δεν έχουν βρει το σωστό άνθρωπο. Εγώ ήμουν σίγουρη ότι σε είχα βρει. Το ξέρα.
είσαι πάλι χτες βράδυ, ε? Τρίτο βράδυ. Και έχει και μια εβδομάδα να πατήσει τη δουλειά. Δεν μιλάς κι εσύ, τι να πεις. Άμα δεις τον ύπνο σου ψάρι, τι είναι? Λαχτάρα είναι, γιατί? Χθες το βράδυ είδα πως ήμουν σε μια προκυμαία. Εσύ σου δίπλα μου. Εμείς οι δύο, κανείς άλλος. Κοιτούσαμε τη θάλασσα. Ξαφνικά ακούμε ένα πατ-πατ. Γυρίζουμε και τι να δούμε? Ένα τεράστιο ψάρι. Χτυπιόταν στην προκυμαία, δίπλα μας, πάνω στο τσιμέντο. Εγώ έμεινα να το κοιτάζω. Εσύ έτρεξες και το αγκάλιασες. Το πήρες και το σήκωσες στα χέρια σου σαν μωρό παιδί. Αμάνδρε, Αντώνη, και εσύ πρωί-πρωί. Άμα πω εγώ κάτι τέτοιο, με παίρνεις στο ψηλό. Άντε, 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 πήγαινε. Πήγαινε, θα αργήσει τη δουλειά. Σκονδύλης. Καλημέρα. Δεν υπάρχουν μηχανή διάρρηξης. Κάποιος άνοιξε κανονικά. Μπήκανε μέσα, σήκωσαν το ταμείο και έφυγαν και άφησαν ανοιχτά. Ένας γείτονας που τους είδε να βγαίνουν μας τηλεφώνησε, αλλά δεν τους προλάβαμε. Πόσοι ήταν? Δύο. Ένας άντρας και μία γυναίκα. Ο άντρας τους φάνηκε γνωστός. Πρέπει να είναι από τη γειτονιά. Έχει κανείς εκτός από εσάς πρόσβαση στα κλειδιά του μαγαζιού? Μέσα το παιδί. Σαν να τον κλειδώνουμε έξω, είναι βρε Αντώνη. Τι θες, έκλεψε το μαγαζί, να κλέψει και το σπίτι? Παστορά, είσαι έτοιμος? Ήρθαν από την ενορία. Μήπως είχαμε τίποτα ρούχα να τους δώσουμε. Λέω να τους πάω κάτι παλιά από καμισά σου. Δώσ' τους αυτά. Τι έγινε, να μην έρθει ο Κανακάρος και δεν βρει ρούχο σιδερωμένο να φορέσει? Πάω στο καφενείο. Θα γυρίσω καμιά ώρα. Δύο πράγματα ήρθα να πάρω και την κάνω. Λίγη τσίπα, ρε, δεν έχεις? Το μαγαζί του πατέρα σου, ρε! Από πού τρως τόσα χρόνια, ρε, αλήτη! Σταμάτα, βρε, Αντώνη μου. Σταμάτα, σ' άκουσε. Σταμάτα, σε παρακαλώ. Μου παρακαλάς, μωρέ, το κολόγερο. Σιγά το μαγαζί να πούμε. Και καλά μας θα είσαι και τόσα χρόνια και έχει φαγωθεί να το λέει. Άντε, ρε, γάμισε τον! Πήγαινε μέσα, πήγαινε μέσα. Βαριά ο Καραγκιόζης. Να μην μπαίνει ο γιος στο σπίτι. Μη παιδί μου, μη μιλάς έτσι για τον πατέρα. Έσαι μας. Ωραία, τον πατέρα μου και τον πατέρα μου, τον μαλάκα. Θέλει ο Λουσούς από μέσα. Γάμα τον. Μη αγόρι μου, μη μιλάς έτσι. Επειδή είσαι άρρωστο, γι' αυτό τα λες αυτά. Ποιον είπες μαλάκα, ρε, αλήτη? Εσένα, ρε, γιατί? Τι θα κάνεις, θα με δειρείς? Ναι, ρε, θα σε δειρώ. Σταματήστε, σας παρακαλώ, σταματήστε, σας παρακαλώ. Τι έκανες, ρε, μαλάκα? Τι έκανες? Ψή! Ψή! Κολόπλο! Ψή! Κολόπλο! Γιατί θα σας κοντώσανε! Γιάννο! Κοντώσανε! Κολόπλο! 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 Θα σε πιάσω! Αλήτη! Το πατέρα σου! Άρχε με! Αλήτη! Αλήτη! Κολόπλο! Σε σκοτώσα! Πούστη! Άρχε! Μας! Πούστη! Θα σκοτώσω! Ah!
έκανες ρε μάνα? Τι έκανες? Με μάλωνες. Όλο με μάλωνες που το έκανα τα χατήρια. Ήξερες όμως πόσο προσπαθούσαμε. Και αποβολή στην αποβολή. Σαν κατάρα. Και ύστερα ήρθε. Ο γιατρός δεν το πίστευε. Θαύμα είπε. Θαύμα που θα κάνεις παιδί. 9 μήνες ακατσακίνητη. 9 μήνες. Μια στιγμή δεν παραπονέθηκα.
Άλλη είναι το σπίτι. Πρέπει να μαζέψω. Ξέρεις τι μ' αρέσει εσένα, που κρατάς μέσα σου τα περισσότερα και δείχνεις λίρα. Σαν παγόβουνο που είχα δει στην τηλεόραση, που φαίνεται μόνο ένα μικρό τους κομμάτι και το περισσότερο είναι κάτω από τη θάλασσα. Θυμάσαι που σε έλεγα παγόβουνο? Όποιος όμως σε ξέρει καταλαβαίνει. Μόνο κρύος απαγόφουνο δεν είσαι. Αφήσεις αύριο όλα αυτά για ψώνια. Έλα, πάμε να ετοιμάσουμε κάτι. Καλά θα πάνε. Όλα καλά θα πάνε. Έχουμε ένα στον άλλο. Γιώργου, δεν είσαι. Πες, η μάνα του δεν είσαι. Πού είναι ο Γιώργος? Δεν ξέρω. Γιατί δεν απαντάει στο τηλέφωνο? Αλήθεια, δεν ξέρω. Μη μου λες εμένα δεν ξέρω και μαλακίες, μια χαρά ξέρεις. Πού είναι? Τι? Το κλείσατε πάλι σε καμιά κλινική? Πώς την έχει δει ο γιώκα σου, ε? Σε δύο ταμπλό. Θα ρίχνει να μας γαμάει και μετά θα εξαφανίζεται. Να πεις στο μαλάκα το γιο σου ότι εγώ τον μπάσταρδο δεν το γεννάω. Αυτό να του πεις. Και να τσακιστεί ο μαλάκας να φέρει λεφτά. Δεν πηδιά με δεξιά και αριστερά να βρω φράγκα να ρίξω τον μπάσταρδο του. Κατάλαβες, αυτό να του πεις. Σου κορίτσι μου, μη φωνάζεις. Έλα μέσα. Έλα μέσα. Πεινάς? Να σου κάνω κάτι? Όχι ρε Θίτσα, δεν πεινάω. Πες μου τώρα, πού είναι ο Γιώργος? Αυτό το μωρό που έχεις στα σπλάχνα σου, μη το ρίξεις, δεν είναι σωστό. Και σαν τι σε νοιάζει ρε? Δεν είναι σωστό κορίτσι μου. Να το κρατήσεις. Και άμα δεν μπορείς, να το φέρεις σε μένα. Να στο μεγαλώσω εγώ. Άσε ρε που θα γεννήσω εγώ παιδί για να έχεις εσύ κατοικίδιο. Αυτό με φώναξε, έτσι, για να μου κάνεις κήρυγμα. Δεν σε παρακαλώ, κορίτσι μου, μην το ρίξεις. Μην το ρίξεις. Πάς καλά, έτσι. Πάς καλά, πολύ καλά. Ρε, όλοι βλαμμένοι είστε σε αυτή την οικογένεια.
Τι έγινε? Τσάι πίνεις? Τι έπαθε το χέρι σου? Κάηκα στο σίδερο. Δεν ξέρω. Με το παιδί που έχεις μέσα σου, τι θα κάνεις? Ποιο? Το παιδί που έχεις στα σπλάχνα σου. Πάει αυτό, τέλειωσε. Και να πεις στο μαλάκα το γιο σου, τέλειωσε για μένα. Αυτό να του πεις. Ούτε να τον ξέρω δεν θέλω. Για μένα είναι νεκρός. Στο νοσοκομείο. Χρειάζεται παρακολούθηση. Σπίτι μπορώ να τη φροντίζω καλύτερα. Το θέμα δεν είναι αν μπορείτε να τη φροντίσετε, αλλά αν είστε σε θέση να της εξασφαλίσετε την ψυχολογική υποστήριξη που χρειάζεται αυτή την περίοδο. Μπορώ. Διαφωνώ. Σύζυγός αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια φάση άρνησης πραγματικότητας. Χρειάζεται βοήθεια για να ανιχνεύσουμε τι της έχει προκαλέσει αυτή τη συμπεριφορά. Μπορώ. Θα την πάρω σπίτι. Η ευθύνη τότε είναι δική σας. Θα είναι πολύ καλύτερα στο σπίτι μας, πολύ καλύτερα. Τόσα χρόνια με φροντίζεις εσύ. Τώρα δεν σε φροντίζω εγώ. Τίποτα δεν θα κάνεις. Τίποτα. Μόνο ό,τι θέλεις. Εντάξει, σοφάκι. Θα δεις. Μια χαρά θα τα καταφέρω. Μια χαρά. Ο Γιώργος γιατί δεν ήρθε? Δεν του το πες? Πώς μπορείς να το λες αυτό? Πώς μπορείς να το λες αυτό? Πατέρας του είσαι, για όνομα του Θεού! Εντάξει, εκείνος έφυγε. Εσύ τι έκανες για να το κρατήσεις? Θα γυρίσει. Κάποια στιγμή θα γυρίσει. Πρέπει να ψάξουμε. Να το βρούμε το παιδί. Σοφία, πού πας? Πάω να ψάξω. Πού θα πας, ρε Σοφία μου? Άσε με, άσε με. Θέλω Σοφία να το βρω, δεν καταλαβαίνεις. Αμώτο. Θέλω να το βρω. Έλα, ρε Σοφία. Πού θα πας, αμώτο? Άσε με. Πού θα πας, κορίτσι μου? Συνέλθεις. Έλα, μάνα μου, έλα. Για να δυναμώσεις λίγο. Σαν φάρμακο.
βόλτα. Αισθάνεσαι καλύτερα? Θέλω να μιλήσουμε. Δεν μ' αρέσει αυτό. Πατέρας και γιος το παρατραβήξατε το σκηνή. Παιδί είναι και εσύ το συνερίζεσαι. Να κάτσεις να μιλήσεις μαζί του. Δεν είναι κατάσταση αυτή. Όποτε είναι ο ένας σπίτι, φεύγει ο άλλος. Δεν είναι πράγματα αυτά. Έλα. Έλα πάμε σπίτι μας. Έβγαλε ψύχρα, θα κρυώσεις. Έλα. Γιώργο, έλα. Θα κρυώσει το φαγητό. Τι τη γύρισες την εικόνα ανάποδα, Χριστιανέ μου. Κουρασμένος φαίνεσαι. Κάτσε λίγο, Σοφία, κάτσε. Τι είναι αυτό? Πού τα βρήκες τόσα λεφτά? Πούλησα το μαγαζί, Σοφία. Το πούλησα. Για να είμαστε μαζί. Εσύ είχες πει. Το παιδί που θα δουλεύει το παιδί. Πατέρας και γιος το παρακάνετε με τα πείσματα. Και αν έρθει με ρωτήσει, θα του πω. Δεν πρόκειται να έρθει. Και καλά θα μου πει. Ο μπαμπάς είναι ότι είναι. Εσύ γιατί δεν το συγκράτησες, τι θα του πω? Πες μου τι θα του πω. Δεν πρόκειται να γυρίσει. Τι εννοείς? Έφυγε. Το ξέρεις. Και εσύ το ξέρεις. Δεν πρόκειται να ξαναγυρίσει. Όχι. Δεν θα ξαναγυρίσει, Σοφία! Πήγε να με σκοτώσει. Και εσύ τον χτύπησες. Είναι νεκρός ο Γιώργος! Όχι! Όχι! Τελείωσε! Όχι! Όχι! Ησυχάς, Σοφία μου. Όλα θα πάνε καλά. Είμαι καλά. Ιστεραχωρίες. Είμαι καλά. Θα γυρίσει ο Γιώργος. Θα γυρίσει. Και εμείς θα μείνουμε εδώ. Και θα τον περιμένω. Κάτσουμε εδώ οι τρεις μας. Όπως στην αρχή. Την πρώτη φορά που τον φέραμε στο σπίτι. Συμμαζεμένα έχω. Το ψυγείο γεμάτο είναι. Δεν θα χρειαστούμε τίποτα. Τίποτα. I walk upon...
these are